Ως Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, χαιρετίζουμε τους χιλιάδες που διαδήλωσαν στις 9 του Νοέμβρη. Αυτούς που είπαν «Δεν πάει άλλο με την ακρίβεια και το τσακισμένο εισόδημα», που έστειλαν ισχυρό μήνυμα ότι δεν συμβιβάζονται να πληρώνουν κάθε φορά τα σπασμένα, να πνίγουν τις δικές τους ανάγκες για να αυγατίζουν τα κέρδη των λίγων. Ισχυρό μήνυμα έστειλαν και οι επαγγελματίες που δήλωσαν το δικό τους «φτάνει ως εδώ», που μετά από πολλά χρόνια διαδήλωσαν μαζικά και έσπασαν στο δρόμο την απραξία των συμβιβασμένων ηγεσιών που ακολουθούν την τακτική της κλάψας, της αναμονής, μήπως και γλύψουν καμιά φτερούγα από τα αποφάγια των μεγάλων. Κουρελιάσαμε με τη στάση μας την προτροπή να συμβιβαστούμε με το δύσκολο χειμώνα. Αυτή τη βαρύ χειμωνιά που αποτυπώνει και ο κυβερνητικός προϋπολογισμός δεν είναι βέβαια για όλους. Υπάρχουν επιχειρηματικοί όμιλοι που σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας και με δεκάδες χιλιάδες συναδέλφους στο χείλος του λουκέτου μετράνε εκτόξευση των κερδών τους σε πολύ μεγάλα νούμερα. Πετρελαιάδες, ενεργειακοί όμιλοι, ξενοδόχοι, σούπερ μάρκετ, ας μην ξεχάσουμε βέβαια και τους τραπεζίτες που παρά τα μπινελίκια που ακούνε από τον Σταϊκούρα έχουν ξαμολυθεί και χωρίς φόβο ξεζουμίζουν το μεροκαματιάρι και το βιοπαλαιστή συνάδελφο. Κανείς να μην έχει αυταπάτες. Όσο και αν τα παπαγαλάκια τραυλίζουν ότι όλοι θα πάρουμε, δεν μας λένε τι θα πάρουμε. Την απορία βέβαια μας την έλυσαν εχθές τα αγωνιστικά κάλατα στο γνωστό στίχο με τον Καπαμά. Γιατί στον κρατικό προϋπολογισμό εντάσσονται συνολικά 15,3 δισεκατομμύρια, που τα περισσότερα πάνε καρφί στα ταμεία των επιχειρηματικών ομίλων μέσω της πράσινης ψηφιακής μετάβασης και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Τα υπόλοιπα που απομένουν στο Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο πνευμόνιο δηλαδή, το οποίο συνδέει την εκταμείευσή τους με νέα αντιλαϊκά μνημονιακά πυραπαιτούμενα που θα πληρώσουμε πάλι εμείς. Ούτε αίτηση δεν μπορεί να κάνουν οι μικροί ΕΒΕ, αφού προαπαιτούμενο για κάθε πρόγραμμα που ανακοινώνεται είναι η απασχόληση τουλάχιστον 4 με 5 εργαζομένων. Για άλλη μια χρονιά, η φορολογία κυρίως μέσω της έμεσης μορφής της θα αυξηθεί. Οι εισφορές στο ταμείο θα αυξηθούν, τα τραπεζικά επιτόκια ανεβαίνουν, τα χρέη μεγαλώνουν, ακόμα και για όσους έχουν ακόμα σχετική δουλειά και νομίζουν ότι ο Σύσυφος θα συνεχίσει να σπρώχνει την πέτρα του αγόγγιστα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν θα μας χαρίσει κανείς τίποτα. Διεκδικούμε τα αυτονόητα, τη ζωή, την αξιοπρέπεια. Και γι' αυτό έχουμε ανοίξει καυγά με την ιτημένη λογική των σφουγγαροκόλλιων των Υπουργείων που παρακαλούν μήπως μαζί με το βασιλικό ποτιστεί και γλάστρα. Μόνο που εμείς, συνάδελφοι, δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε τη γλάστρα στο παιχνίδι τους. Όλοι αυτοί που σπυρίζουν αδιάφορα τώρα που στέλνουν συνδικαλιστές στα δικαστήρια έχουν λερωμένη τη φωλιά τους, τρέχουν από επιμελητήριο σε ημερίδα και από ημερίδα σε σεμινάριο και αποθεώνουν την ανταγωνιστικότητα και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν τους προειδοποιούσαμε για τους κινδύνους, μας λιδωρούσαν ότι δεν βλέπουμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη νέα αγορά και είναι και για τους βιοπαλαιστές και για τους βιομήχανους. Σηκώνουν κουρνιαχτό για να κρύψουν τις αιτίες που μας έφεραν εδώ και ας ανεβάζουν τους τόνους απέναντι στα κυβερνητικά μέτρα όταν τους παίρνει καμιά κάμερα. Κουβέντα δεν έβγαλαν και δεν βγάζουν για τους πολέμους και τους ανταγωνισμούς, τα μυθικά κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων, για την πολιτική της απελευθέρωσης της ενέργειας, για την μονοπόληση που σε πολλούς κλάδους προχωράει με άλματα. Στα βασικά, σε αυτά που διαμορφώνουν τη στρατηγική της σημερινής και κάθε κυβέρνησης και κατ' επέκταση τα μέτρα που παίρνει, παραμένουν πολύτιμοι συνοδοιπόροι, συνδιαμορφωτές και χειροκροτητές. Εμείς δεν πατάμε σε δύο βάρκες. Παλεύουμε για να βρουν λύσεις στα προβλήματα των βιοπαλαιστών επαγγελματιών, γι' αυτό φωτίζουμε τις πραγματικές αιτίες που μας φέρνουν αυτά τα δεινά. Αποδεικνύουμε κάθε μέρα ότι τα συμφέροντά μας δεν ταυτίζονται με τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων. Θέλουμε να μπορέσουμε να δουλέψουμε στα μαγαζιά μας για να ζήσουμε τις οικογένειές μας με αξιοπρέπεια και θα τα καταφέρουμε. Γι' αυτό ενώνουμε τις φωνές μας με τις χιλιάδες φωνές εργαζομένων των ταξικών σωματείων, τους σπουδαστές, τους συλλόγους γυναικών που είναι σήμερα εδώ.
γνωρίζοντας ότι ο αγώνας που δίνουμε δεν είναι μόνο δικός μας αγώνας, δεν παλεύουμε μόνο για μας. Τα αιτήματά μας αφορούν όλο το λαό. Συσπειρωμένοι στα σωματεία, τους συλλόγους και τις ενώσεις μας, δυναμώνοντας την ομοσπονδία μας, πλάι-πλάι με τους συναγωνιστές από τα ταξικά σωματεία και τις ομοσπονδίες, θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την προστασία του λαού από τις συνέπειες της ακρίβειας και του πολέμου, την υπεράσπιση του λαϊκού εισοδήματος ενάντια στις κατασχέσεις. Τους προειδοποιούμε για άλλη μια φορά. Κάτω τα ξερά σας από τους αγωνιστές, από τη λαϊκή περιουσία, από τη ζωή μας. Ο θυμός μας δεν θα μείνει για πάντα εγκλωβισμένος μέσα στο κλουβί. Όσο και αν ενισχύσετε τις δυνάμεις καταστολής, όσους νόμους και αν ψηφίσετε, το κίνημα είναι αυτό που θα αποφασίσει στο τέλος, το κίνημα είναι αυτό που θα πει την τελευταία λέξη, το κίνημα είναι αυτό που θα ορίσει το ποιο θα είναι το τέλος. Και όταν το κίνημα το αποφασίσει ακόμα πιο δυναμικά, δεν θα του σώζει τίποτα. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες.